Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Makeup Mystery. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια λιγότερο γνωστή υπόθεση, η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Τη βρήκα εντελώς τυχαία και πιστεύω θα σας κάνει όση εντύπωση έκανε και σε μένα. Είναι ένα συμβάν, να το πω, που στην αρχή χαρακτηρίστηκε ως ατύχημα, ύστερα ως πιθανή δολοφονία, ενώ κάπως σαν να φαίνεται πως πίσω από όλα κρύβεται και μία συγκάλυψη. Θα προσέξετε και παρακάτω πως είναι μία από αυτές τις υποθέσεις που όσο περισσότερο σκάβεις, τόσο περισσότερες θεωρίες βρίσκεις, ίσως το παράκαναν κιόλας σε ένα βαθμό. Αλλά τέλος πάντων, πιστεύω ότι θα σας φανεί πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Θα μεταφερθούμε λοιπόν τόσο στο χρόνο όσο και στον τόπο και θα πάμε στο 1987 και στην πολιτεία Αρκανσό των ΗΠΑ, συγκεκριμένα στη μικρή πόλη Αλεξάνδερ. Εκεί ζούσαν οι δύο φίλοι για τους οποίους θα μιλήσουμε, ο 16χρονος Don Henry και ο 17χρονος Kevin Ives. Ο Don και ο Kevin δεν διέφεραν καθόλου από τον τυπικό έφηβο της εποχής, πήγαιναν μαζί στο σχολείο και αν και ήταν μέλη μιας μεγαλύτερης παρέας, οι δυο τους ήταν αχώριστοι, στον ελεύθερό τους χρόνο είχαν πολλά κοινά ενδιαφέροντα, όπως το κυνήγι, ενώ ασχολούνταν και με την επισκευή αυτοκινήτων. Τα Σαββατοκύριακα τους άρεσε να βγαίνουν διπλά ραντεβού με τις κοπέλες τους. Ήταν γενικότερα πολύ αγαπητοί στους φίλους και τους συμμαθητές τους και σύμφωνα με τα όσα ξέρουμε, κανένας δεν είχε πρόβλημα μαζί τους. Την περίοδο που θα μιλήσουμε, μάλιστα, τον Αύγουστο του 87, ήταν και οι δύο ενθουσιασμένοι που θα ξεκινούσαν την τελευταία τάξη του λυκείου. Η υπόθεσή μας λοιπόν ξεκινάει το Σάββατο 22 Αυγούστου, όπου οι δύο φίλοι είχαν βγει με την παρέα τους, ενώ ύστερα ο Kevin θα κοιμόταν στο σπίτι του Don. Οι δυο τους λοιπόν γύρισαν στο σπίτι του Don γύρω στα μεσάνυχτα, ωστόσο το Σαββατόβραδό τους ακόμα δεν είχε τελειώσει. Όπως είπα, τους άρεσε πάρα πολύ το κυνήγι, οπότε σκόπευαν να πάνε στο σπίτι ίσα-ίσα για να πάρουν τον εξοπλισμό του Don και μετά και πάλι να φύγουν. Κάπως έτσι λοιπόν, ο Kevin αποφάσισε να περιμένει τον Don έξω από το σπίτι. Ο Don μπήκε μέσα, πήρε το όπλο του, πήρε και ένα φακό, μίλησε λίγο με τον πατέρα του σχετικά με το πώς είχαν περάσει πιο πριν, τι σκόπευαν να κάνουν κτλ. Και ύστερα έφυγε. Το μέρος στο οποίο θα πήγαιναν για κυνήγι ήταν ακριβώς πίσω από το σπίτι του Don, όπου υπήρχαν κάτι ράγες ενός τρένου. Γενικότερα οι δύο φίλοι ήταν αρκετά έμπειροι στο κυνήγι και ιδιαίτερα στην τεχνική spot lighting, η οποία ήταν και παράνομη στο Αρκανσό. Σχετικά με αυτή τη τεχνική, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για την υπόθεση, αλλά έτσι να τα αναφέρω. Σύμφωνα με τα όσα διάβασα, ο ένας φίλος από τους δύο θα κρατούσε ένα δυνατό φακό, με τη βοήθεια του οποίου ο άλλος θα εντόπιζε τα μάτια των ζώων και θα τα πυροβολούσε. Γενικά είμαι πολύ κατά του κυνηγιού, αλλά είπα να το αναφέρω, δεν ήξεραν καν πως ήταν παράνομο το μεταξύ και αυτή την τεχνική την κάνανε συνέχεια στην περιοχή, όχι μόνο οι δυο τους. Ο Don λοιπόν πήρε ένα δυνατό φακό, ετοίμασε το όπλο του και έφυγε λίγο πριν τη μία. Αποχαιρετώντας τον πατέρα του, είπε κάτι του στυλ «να προσέχεις». Ωστόσο, δεν ανησυχούσε και πολύ. Βασικά δεν ανησυχούσε καθόλου. Οι δύο φίλοι, όπως είπα, ήταν έμπειροι, ήξεραν πάρα πολύ καλά το μονοπάτι στο οποίο πήγαιναν. Και φυσικά ο πατέρας του δεν ήξερε πως αυτή θα ήταν και η τελευταία φορά που θα βλέπε το γιο του. Να πω επίσης πως σύμφωνα με τα λεγόμενα του πατέρα του, η συμπεριφορά του Don ήταν απόλυτα φυσιολογική, δεν υπήρχε τίποτα περίεργο και τίποτα το συνήθιστο. Το τι ακολούθησε για τις επόμενες 3 ώρες παραμένει μέχρι και σήμερα ένα τεράστιο μυστήριο. Θα πάμε λοιπόν κατευθείαν στις 4:25, όπου συνέβη κάτι πραγματικά τραγικό, όταν ένα τεράστιο εμπορικό τρένο 75 βαγονιών περνούσε από την περιοχή. Το δρομολόγιο αυτό ήταν προγραμματισμένο και περνούσε πάρα πολύ συχνά, πάντα την ίδια ώρα. Πήγαινε με ταχύτητα περίπου 80 χιλιόμετρα την ώρα, όταν κάποια στιγμή ξαφνικά ο οδηγός πρόσεξε πως κάτι υπήρχε 100 μέτρα μακριά. Για να γίνω πιο συγκεκριμένη, αυτό το κάτι ήταν πάνω στις ράγες και ο οδηγός κατευθείαν κατάλαβε ότι πρόκειται για τα σώματα δύο ατόμων, δύο αγοριών συγκεκριμένα. Τα δύο αγόρια ήταν εξαπλωμένα ανάσκελα, παράλληλα με τις ράγες, με τα χέρια τους επίσης στην ευθεία και τα δύο σώματα ήταν μερικώς καλυμμένα με έναν πράσινο μουσαμά. Ο οδηγός πάτησε κατευθείαν το φρένο έκτακτης ανάγκης, ενώ παράλληλα κόρναρε και συνεχώς. Να πω τώρα πως το τρένο γενικότερα κάνει πάρα πολύ μεγάλο θόρυβο. Και η κόρνα του είναι πάρα πολύ δυνατός ήχος και οι δονήσεις που δημιουργεί στο έδαφος όταν περνάει. Ωστόσο, παρά τους έντονους θορύβους και τις έντονες δονήσεις, τα αγόρια δεν κουνήθηκαν
ούτε λίγο, δεν είχαν καμία απολύτως αντίδραση και δυστυχώς το τρένο πέρασε πάνω από το σημείο που ήταν τα αγόρια και σταμάτησε περίπου 300 μέτρα μακριά. Οι αρχές φυσικά ειδοποιήθηκαν κατευθείαν και έφτασαν στο σημείο περίπου στις 5 παρα 20. Πρόσεξαν πως τα δύο αγόρια ήταν πράγματι ξαπλωμένα, ο ένας δίπλα στον άλλον, έχοντας ακριβώς την ίδια στάση στο σώμα τους, ενώ δίπλα τους, επίσης παράλληλα με τις ράγες, βρέθηκε και το όπλο που είχαν μαζί τους. Λίγα μέτρα πιο πέρα βρέθηκε και ο φακός. Όμως, ήδη έχουμε την πρώτη διαφωνία, για την οποία θα μιλάμε ειλικρινά μέχρι το τέλος του βίντεο. Σύμφωνα λοιπόν με τους ερευνητές, δεν υπήρχε πουθενά ο πράσινος μουσαμάς και τίποτα δεν κάλυπτε τα δύο αγόρια. Ήταν απλά ξαπλωμένα πάνω στις ράγες. Όμως, τόσο ο μηχανοδηγός, όσο και τα άλλα τρία μέλη του πληρώματος επιμένουν πως υπήρχε ο μουσαμάς και πως είχε μερικώς σκαλύψει και τα δύο σώματα. Νομίζω πως αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί απλά να το μπερδέψεις. Φαίνεται αν ένα σώμα είναι καλυμμένο ή όχι, αλλά οι αρχές διαφωνούσαν, λένε πως δεν υπήρχε ποτέ μουσαμάς. Το κρατάμε τώρα αυτό. Όπως είπα, θα μας βασανίζει μέχρι το τέλος του βίντεο, αλλά ας το βάλουμε για λίγο στην άκρη. Όπως και να έχει όμως, η αρχική εκτίμηση των ερευνητών ήταν πως επρόκειτο για αυτοκτονία, αλλά φυσικά έγινε περαιτέρω η δικαστική εξέταση. Να σημειώσω κάπου εδώ πως αν και το δυστύχημα έγινε ξημερώματα Κυριακής, οι γονείς μέχρι και τη Δευτέρα δεν είχαν ιδέα που ήταν τα παιδιά τους. Τελικά η ταυτοποίηση έγινε μέσω των ιατρικών αρχείων. Καθώς καταλαβαίνετε, τα σώματα ήταν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, είχαν διαμελιστεί πολλά μέρη τους, κυριολεκτικά ένα τεράστιο τρένο πέρασε από πάνω τους. Όμως, εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πολύ πολύ περίεργα. Αρχικά να πω πως το πόρισμα του θανάτου τους, το γιατί πέθαναν, βγήκε πάρα πολύ γρήγορα από τον ιατροδικαστή Φάμι Μάλακ. Ο Μάλακ λοιπόν, για τον οποίο επίσης θα μιλάμε σε όλο το υπόλοιπο βίντεο, είπε πως επρόκειτο επίσημα για ατύχημα, αφήνοντας βέβαια ανοιχτό και το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Για να γίνω όμως πιο συγκεκριμένη σχετικά με την αιτία του θανάτου, αποκάλυψε πως οι δύο φίλοι είχαν μέσα στο σώμα τους πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα μαριχουάνας, συγκεκριμένα THC, και σύμφωνα με το Μάλακ, τους προκάλεσε έναν πάρα πολύ βαθύ ύπνο, σχεδόν σαν να μπήκαν σε κόμμα, πάνω στις ράγες του τρένου, ενώ ήταν ξαπλωμένοι ακριβώς με την ίδια στάση του σώματος. Δεν ξέρω τώρα αν εννοεί ότι ο καθένας τους κάπνισε 20 τσιγάρα, νομίζω εννοεί πως και οι δύο μαζί κάπνισαν 20 τσιγάρα, αλλά όπως και να έχει, το νούμερο είναι τεράστιο και φυσικά οι γονείς είχαν πάρα πολλές ενστάσεις. Τόσο οι γονείς του Ντόν όσο και οι γονείς του Κέβιν έλεγαν πως οι γη τους ούτε κάπνιζαν, ούτε κανέπιναν και ποτέ δεν είχαν γυρίσει σπίτι υπό την επίρρεια κάποιου ναρκωτικού. Μάλιστα, ο πατέρας του Ντόν τόνισε και πως εκείνη τη μέρα, όπως είπα και προηγουμένως, είχε μιλήσει με το γιο του και η συμπεριφορά του ήταν απόλυτα φυσιολογική. Να πω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι σε κάποιες πηγές αναφέρεται πως ο Ντόν και ο Κέβιν κάπνιζαν πού και πού. Αλλά όταν κάπνιζαν θα ήταν τύπου 1-2 τσιγάρα, σε καμία περίπτωση 20. Καταλαβαίνετε πως το 1-2 από το 20 απέχει πάρα πολύ. Ωστόσο, οι ερευνητές φαίνεται να ήταν 100% σύμφωνοι με το Μάλακ, δεν τον αμφισβητούσαν καθόλου, άσχετα που η τοπική κοινότητα ήταν σε φάση «αποκλείεται, κάτι δεν πάει καλά». Οι κάτοικοι της περιοχής υποστήριζαν πως ακόμα και αν με κάποιο τρόπο οι δύο φίλοι είχαν στην κατοχή τους τόσο μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, ακόμα και αν την είχαν καπνίσει, δεν θα έβγαζε νόημα το πως βρέθηκαν. Να υπενθυμίσω για χιλιοστή φορά, βρέθηκαν ξαπλωμένοι παράλληλα στις ράγες, είχαν ακριβώς την ίδια στάση του σώματος και ενώ το τρένο πλησίαζε, είχε φουλ φασαρία, είχε φουλ δονήσεις κτλ. Όχι απλά δεν σηκώθηκαν, αλλά σύμφωνα με τον μηχανοδηγό δεν υπήρξε καμία απολύτως κίνηση, ούτε καν να κουνήσουν λίγο το δάχτυλό τους, λίγο το χέρι τους, τίποτα απολύτως. Ο μηχανοδηγός φυσικά από την αρχή επέμενε πως τα δύο αγόρια ήταν νεκρά από πριν. Ένα κομμάτι στο οποίο στάθηκα αρκετά ήταν τα λεγόμενα του Μάλακ σχετικά με την υπερβολική δόση μαριχουάνας. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα διάβασα, η υπερβολική κατανάλωση μαριχουάνας μπορεί να προκαλέσει άγχος, ζάλι, κρίσεις πανικού και λιποθυμία. Σχετικά όμως με το κόμμα το οποίο ανέφερε ο Μάλακ, αυτό είναι αδύνατο. Λοιπόν, διάβασα πως έχουν υπάρξει 9 περιπτώσεις που η μαριχουάνα έχει
βάλει κάποιον σε κόμμα να το πω, αλλά και οι 9 ήταν σε μικρά παιδάκια τύπου 4-5 χρονών και στις 9 περιπτώσεις τα παιδάκια κατά λάθος κατάπιαν μια ποσότητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως είναι σχεδόν απίθανο, αν όχι 100% απίθανο, από εκεί που σε όλο τον κόσμο, ever να το πω, έχουν υπάρξει 9 παιδάκια που έχουν πέσει σε κόμμα. Να υπάρχουν 2 φίλοι, οι οποίοι κιόλας δεν ήταν μικροί, ήταν 16-17 χρονών. Να ξάπλωσαν στις ράγες, να έπαθαν ακριβώς το ίδιο και μετά να μην κουνήθηκαν καθόλου. Επίσης προφανώς δεν μιλάμε για κατάποση, μιλάμε για κάπνισμα. Για να φύγουμε όμως λίγο από αυτό, γιατί θα δείτε παρακάτω θα πάρουμε μία απάντηση σχετικά με το Μάλακ και τα λεγόμενά του. Λέω να πάμε σε γενικότερα σχόλια που έχω. Αρχικά δεν μπορώ τόση ώρα να μην το σχολιάσω, ο πράσινος μουσαμάς. Μου κάνει τρομερή εντύπωση που 4 άτομα τον είδαν, ξέρουν πολύ καλά τι είδαν, αλλά οι αρχές επέμεναν ότι όχι, δεν υπάρχει. Κάτι άλλο που αξίζει να σημειώσω έχει να κάνει με το όπλο του Ντόν, που να επενθυμίσω βρέθηκε δίπλα στα σώματα. Σύμφωνα λοιπόν με τον πατέρα του Ντόν, ο γιος του αγαπούσε πάρα πολύ το όπλο του, ήταν πορωμένος με το όπλο του, το φρόντιζε πάρα πολύ και ακόμα και αν ο ίδιος για κάποιο λόγο ήθελε να ξαπλώσει στις ράγες του τρένου, θα φρόντιζε το όπλο να ήταν κάπου πιο πέρα. Τέλος, κάτι άλλο που δεν ξέρω αν το προσέξατε, είναι πως η αστυνομία δεν έψαξε καθόλου τη γύρω περιοχή, ούτε πήρε κάποιο δείγμα, ούτε καν DNA δεν πήρε από τα σώματα των αγοριών ή από την περιοχή και μάλιστα, σύμφωνα με κάποιες πηγές, το επόμενο τρένο πέρασε κανονικά, ούτε καν δηλαδή έκλεισαν το σημείο για κάποιες μέρες ή για κάποιες ώρες, τίποτα απολύτως. Προφανώς κάπως έτσι έχει καταστραφεί οποιοδήποτε πιθανό στοιχείο. Όλα όσα ανέφερα, όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό και απόλυτα κατανοητό, όθησαν τους γονείς να κάνουν τη δική τους έρευνα, με τη βοήθεια φυσικά ιδιωτικού detective. Τα ευρήματα τώρα του detective επιβεβαίωναν πράγματι τις αμφισβητήσεις που είχε η οικογένεια, ωστόσο λέω να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Το πρώτο λοιπόν που έκανε ο detective ήταν να πάει στην αστυνομία, να τους πει κάτι του στυλ ότι είμαι κι εγώ εδώ, μπορώ να σας βοηθήσω, μπορώ να συνεργαστώ μαζί σας. Ωστόσο, οι αστυνομικοί όχι απλά ήταν απρόθυμοι, αλλά ήταν εμφανής και η αντίσταση που είχαν, δηλαδή δεν του μιλούσανε με τίποτα για την υπόθεση, όταν ο detective ανέφερε κάτι, αυτοί το απέφευγαν. Οπότε αυτό έκανε πάρα πολύ εντύπωση στο detective και μάλιστα τον έκανε να θέλει ακόμα περισσότερο να βρει την αλήθεια, να ψάξει πιο βαθιά και σύντομα βρήκε κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Για παράδειγμα, μία λεπτομέρεια στην οποία δεν στάθηκε καθόλου η αστυνομία ήταν γραμμένη στην επίσημη ιατρική αναφορά του ατυχήματος. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή, στο αίμα των αγοριών ήταν εμφανής η έλλειψη οξυγόνου. Συγκεκριμένα, το αίμα ήταν πολύ σκούρο στην όψη, γεγονός που έδειχνε πως οι 2 φίλοι είχαν τραυματιστεί και κατά πάσα πιθανότητα είχαν χάσει και τη ζωή τους πολύ πριν περάσει το τρένο. Σύμφωνα με κάποιες πηγές αυτό επιβεβαιώθηκε και από εργαστηριακές έρευνες. Ωστόσο, οι αστυνομικοί πέρασαν αυτή την πληροφορία σαν να μην την είδαν ποτέ. Ενώ, να πω πως σύμφωνα με τα άρθρα που διάβασα, είχε κάνει εντύπωση σε όλους τους γιατρούς. Από την αρχή έλεγαν πως κάτι δεν πάει καλά, το αίμα θα έπρεπε να είναι φρέσκο, τα αγόρια ήταν νεκρά από πριν. Μιλώντας εντωμεταξύ για γιατρούς, να πω πως σύμφωνα με τα όσα διάβασα, το νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκαν και τελικά εξετάστηκαν τα σώματα, δεν έχει κανένα αρχείο για την παρουσία τους εκεί. Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα οι γονείς ποτέ δεν έπρεπε να πληρώσουν, δεν είχαν χρεωθεί. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς αυτό πώς κολλάει με την υπόθεση, ενώ αν μας δείχνει σε κάτι, αλλά όπως και να έχει το διάβασα και είπα να το αναφέρω. Αν τώρα όλα αυτά που είπα δεν σας έχουν κάνει ήδη εντύπωση, να πω και πως ο Μάλεκ, ο ιατροδικαστής που έκανε την νεκροψία, είχε κατηγορηθεί πως γενικότερα παραποιούσε νεκροψίες πάρα πολλές φορές. Μάλιστα, το ίδιο το προσωπικό που είχε στο εργαστήριό του είχε πει πως οι μέθοδοι οι οποίοι χρησιμοποιούσε ήτανε απαρχαιωμένες, ήτανε πάρα πολύ παλιές τεχνολογίες και πάρα πολύ συχνά έβγαζε λάθος αποτελέσματα. Μάλιστα, φαίνεται πως γενικότερα είχε
τύχει αρκετές φορές ο Μάλακ να αλλάζει εντελώς τα πορίσματα μιας νεκροψίας μόλις μέρες πριν από τη δίκη μιας υπόθεσης, θα μπορούσε τώρα κάποιος να πει ότι αυτά είναι απλά φήμες, ήθελαν να βγάλουν το Μάλακ κακό, να του βγάλουν ας πούμε κακό όνομα και κάτι τέτοια. Αλλά γενικότερα το πράγμα βρωμάει και πραγματικά όσο περισσότερα έψαχνα για το Μάλακ, τόσο ήμουνα σίγουρη πως ο τύπος δεν ήξερε τι έκανε, ήτανε κάπου χωμένος και γενικότερα είχε μπλεχτεί σε πάρα πολλές υποθέσεις και είχε βγάλει λάθος πορίσματα σε πάρα πολλές υποθέσεις. Εν τω μεταξύ, παρά τα όλα όσο βρήκε ο ιδιωτικός detective, η υπόθεση ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό επίσημα κλειστή και ως τελικό πόρισμα ήταν αυτό που είχε πει ο Μάλακ, δηλαδή ατύχημα παύλα αυτοκτονία. Ωστόσο, στις αρχές του 1988, δηλαδή ένα εξάμηνο μετά από το ατύχημα, οι γονείς αποφάσισαν να δώσουν μια συνέντευξη τύπου με την ελπίδα ότι θα δημιουργήσει αρκετή πίεση στην αστυνομία και θα ξανανοίξει η υπόθεση. Το σχέδιό τους πράγματι πέτυχε και μόλις την επόμενη μέρα η υπόθεση άνοιξε, ενώ η αιτία θανάτου άλλαξε και από ατύχημα έγινε απροσδιόριστη. Να πω και πως ο τότε εισαγγελέας Ρίτσαρντ Γκάρετ που ασχολούνται με την υπόθεση ζήτησε να εκταφούν τα σώματα και να γίνει μια δεύτερη νεκροψία με διαφορετικό γιατρό, τον James Garriott. Μαντέψτε, ο Garriott έκανε την νεκροψία και τα ευρήματά του ήταν εντελώς διαφορετικά, κυριολεκτικά ήταν μέρα με νύχτα. Οι δύο φίλοι λοιπόν πράγματι είχαν καπνίσει το βράδυ εκείνο, αλλά είχαν καπνίσει και οι δύο μαζί ένα με τρία τσιγάρα, που προφανώς απέχει πάρα πολύ από τα 20. Επίσης ο Garriott τόνισε και πως όσο THC και να είχαν στο σώμα τους, ακόμα και αν είχαν καπνίσει μια τεράστια ποσότητα, όλα όσα ισχυρίζονταν ο Μάλακ θα ήταν εξαιρετικά απίθανα. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Garriott δεν είχε ιδέα και πόσο Μάλακ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά κάπνισαν 20 τσιγάρα, καθώς υπήρχε μόνο μία αξιόπιστη εξέταση, να το πω, για παρουσία ναρκωτικών και σύμφωνα με τα όσα είχε καταγράψει ο Μάλακ, δεν την είχε κάνει καν. Είχε χρησιμοποιήσει μία εντελώς άλλη μέθοδο, εντελώς άσχετη, και μαντέψτε, δεν κολούσαν καν αυτά που είχε κάνει με αυτά που είχε βρει. Ο Garriott τελικά κατάφερε να μαζέψει υπέρ αρκετά στοιχεία πως δεν επρόκειτο για ατύχημα. Συγκεκριμένα, βρήκε πως ένας από τους δύο φίλους ήταν ήδη νεκρός όταν ήταν στις ράγες, ενώ ο άλλος ήταν ανέστητος. Κάπως έτσι λοιπόν, μετά από την νεκροψία του Garriott, η επίσημη αιτία θανάτου άλλαξε και πάλι σε πιθανή ανθρωποκτονία. Λίγο καιρό μετά έγινε η τρίτη και τελευταία νεκροψία και πάλι από διαφορετικό γιατρό. Και είχε και πάλι ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Ο τρίτος γιατρός συμφώνησε μεν με το δεύτερο, αλλά βρήκε παραπάνω πράγματα. Κάτι το οποίο δεν ανέφερε προηγουμένως έχει να κάνει με την μπλούζα του Ντόν. Ο Ντόν είχε βρεθεί πάνω στις ράγες, αλλά δεν φορούσε την μπλούζα του. Η μπλούζα του βρέθηκε λίγο πιο πέρα και πάνω της υπήρχε ένα κόψιμο, συγκεκριμένα ήταν κάτω στην πλάτη. Πράγματι, η σωρός του Ντόν, ακριβώς εκείνο το σημείο, είχε μία πολύ βαθιά πληγή από μαχαίρι, που ήταν πάνω από 10 εκατοστά. Αυτό λοιπόν φαίνεται να ήταν και η πραγματική αιτία θανάτου. Σχετικά τώρα με το σώμα του Κέβιν, ήταν εμφανές πως τον είχαν χτυπήσει το κεφάλι. Το αντικείμενο με το οποίο τον είχαν χτυπήσει θα μπορούσε ίσως να ήταν το πίσω μέρος ενός όπλου, ίσως τώρα να επρόκειτο για το όπλο του Ντόν, αλλά δεν ξέρουμε περαιτέρω σχετικά με αυτό. Είτε δεν βρέθηκε κάποια τέτοια ένδειξη στο όπλο, είτε βρέθηκε και μας το έκρυψαν, είτε απλά δεν εξετάστηκε ποτέ το όπλο. Φαντάζομαι όμως ότι ή το πρώτο ή το δεύτερο ισχύει, καθώς λίγο δύσκολο να μην προσέξεις αν ένα όπλο έχει πάνω του αίμα. Όπως και να έχει πάντως, μετά από την τρίτη νεκροψία, η επίσημη αιτία θανάτου των δύο φίλων άλλαξε και πάλι και έγινε σίγουρη ανθρωποκτονία. Μετά και από αυτά τα ευρήματα, ο εισαγγελέας προσπάθησε για μία τελευταία φορά να ανοίξει το θέμα του Μουσαμά. Ωστόσο, ξέρω, έχετε βαρεθεί κι εσείς να το ακούτε, λέω συνέχεια ο Μουσαμάς, ο Μουσαμάς, ο Μουσαμάς, οπότε θα το κλείσω μια και καλή. Ο Μουσαμάς δεν βρέθηκε ποτέ, οι διαμάχες να το πω ανάμεσα στην αστυνομία και στο πλήρωμα του τρένου συνεχίστηκαν, δεν έβγαλαν καμία άκρη, γιατί ουσιαστικά είναι τύπου εγώ είπα αυτό, εσύ είπες αυτό, αλλά όχι υπήρχε, αλλά όχι δεν βρέθηκε κτλ. Αν αναρωτιέστε τώρα ποια είναι η δική μου άποψη σχετικά με το Μουσαμά, να πω πως, καλά, αν έχετε δει πολλά make-up mystery θα το έχετε μαντέψει, αλλά γενικότερα η όλη έρευνα της αστυνομίας ήταν τόσο
ξέρω εγώ, αχαρακτήριστη, τόσο παράξενη, που είμαι σχεδόν σίγουρη 99% πως ο μουσαμάς υπήρχε και για κάποιο λόγο το κάλυψαν. Φεύγουμε λοιπόν εντελώς από το κομμάτι του μουσαμά και πάμε σε άλλα ενδιαφέροντα ευρήματα. Περίπου μία εβδομάδα πριν από τη δολοφονία, μάρτυρες ανέφεραν πως είχαν δει έναν άντρα στη γύρω περιοχή, ο οποίος φορούσε στρατιωτικά ρούχα και συμπεριφέρονταν κάπως περίεργα. Κάποια στιγμή ένας αστυνομικός προσπάθησε να τον πλησιάσει για να του κάνει διάφορες ερωτήσεις και τότε ο άντρας άρχισε να πυροβολεί και να τρέχει μακριά του. Παρά όμως τις έρευνες που έγιναν στη γύρω περιοχή, δεν μπόρεσαν ποτέ να εντοπίσουν τον άντρα. Την ημέρα λοιπόν που οι δύο φίλοι δολοφονήθηκαν, υπήρχαν και πάλι αναφορές από διάφορους μάρτυρες πως είχαν δει έναν άντρα με στρατιωτικά ρούχα πολύ κοντά στο σημείο που βρέθηκαν. Πολύ πιθανό ο άντρας αυτός να ήταν ο ίδιος άντρας που είχαν δει αρχές μία εβδομάδα πριν. Δυστυχώς όμως δεν εντοπίστηκε ποτέ. Για τον άντρα αυτό δυστυχώς δεν έχουμε καμία άλλη πληροφορία, οπότε θα προχωρήσουμε σε μία άλλη σύμπτωση που ίσως είναι και η πιο ενδιαφέρουσα σε όλο το βίντεο. Που λέτε, μόλις 3 χρόνια πριν από τη δολοφονία των δύο φίλων και σε ένα μέρος μόλις 300 χιλιόμετρα μακριά, είχε συμβεί ένα άλλο πολύ παρόμοιο ατύχημα, σε εισαγωγικά πάλι ατύχημα, αυτή τη φορά με 2 νεαρούς άντρες, 21 και 26 ετών. Οι δύο αυτοί άντρες ήταν επίσης ξαπλωμένοι στις ράγες των τρένων, ήταν σε πολύ παρόμοια στάση με τον Ντόν και τον Κέβιν και παρά τα κορναρίσματα, να το πω, του τρένου δεν κουνήθηκαν. Η νεκροψία έδειξε πως οι δυο τους ήταν κάπως μεθυσμένοι, όχι εντελώς μεθυσμένοι, αλλά κοντά στο όριο, να το πω, για να μην μπορείς να οδηγήσεις. Και το τελικό πόρισμα ήταν πως τους είχε πάρει ο ύπνος στις ράγες και δεν κατάλαβαν καν πως πέρασε το τρένο. Να πω πως και αυτή η υπόθεση είχε σημειωθεί ως ατύχημα και αυτή η υπόθεση ξανά άνοιξε. Και ο λόγος που ξανά άνοιξε ήταν πως είχε βρεθεί ένα εργαστήρι μεθεμφεταμίνη στη γύρω περιοχή. Οπότε λένε μήπως είχε κάτι να κάνει με αυτό. Ωστόσο, στην τελική η υπόθεση των δύο αυτών νεαρών αντρών ξαναέκλεισε ως ατύχημα, καθώς το δικαστήριο έκρινε πως δεν υπήρχαν αρκετές αποδείξεις για το ότι δεν είχε γίνει απλά ένα ατύχημα. Τέλος πάντων, πολλοί φυσικά πιστεύουν πως ούτε αυτή η υπόθεση είναι ατύχημα, πως οι ομοιότητες είναι πάρα πολλές με την υπόθεση του Ντόν και του Κέβιν και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο κάπως να συσχετίζονται. Ωστόσο, επίσημα δεν έχει υπάρξει κάποια συσχέτιση. Κάπου εδώ θα προχωρήσουμε στην επόμενη θεωρία, που είναι αυτή του λάθος μέρους στη λάθος στιγμή. Σε αυτή τη θεωρία φαίνεται να πιστεύει και ο εισαγγελέας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή, τα δύο αγόρια είδαν κάτι που δεν έπρεπε να δουν σχετικό με ναρκωτικά, ίσως έτυχε να πέσουν πάνω σε εμπόρους ναρκωτικών και ύστερα γι' αυτό το σκότωσαν. Γιατί όμως η αστυνομία να προσπαθήσει να το καλύψει? Η θεωρία αυτή πάει όλο το πράγμα αρκετά βαθιά, λέγοντας πως ήταν εχωμένοι πάρα πολλοί αστυνομικοί στο εμπόριο ναρκωτικών και φυσικά και ο Μάλακ, αυτός που έκανε την πρώτη νεκροψία. Όταν οι έρευνες στράφηκαν προς αυτή την κατεύθυνση, να το πω, ότι δηλαδή τα παιδιά τα είχαν σκοτώσει έμποροι ναρκωτικών, συνέβη κάτι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο. Βρέθηκαν διάφοροι πιθανοί μάρτυρες που ίσως να είχαν πληροφορίες σχετικά με το εμπόριο. Πολλοί όμως από αυτούς πέθαναν μόλις λίγες ημέρες πριν δώσουν κατάθεση. Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη, ένας πυροβολήθηκε 3 φορές στο πρόσωπο, ένας άλλος είχε ατύχημα, πάλι σε εισαγωγικά μάλλον, με τη μηχανή, ενώ ένας τρίτος βρέθηκε νεκρός σε μια χωματερή. Υπήρχε βέβαια και ένας ακόμα ενδυνάμει μάρτυρας, να το πω, ο οποίος εξαφανίστηκε και δεν βρέθηκε ποτέ. Όπως νομίζω είπα και στην αρχή του βίντεο, οι θεωρίες σε αυτή την υπόθεση πραγματικά πάνε όσο βαθιά μπορείτε να φανταστείτε. Θα μου πείτε τώρα τι εννοείς με αυτό. Λοιπόν, για να γίνω έτσι πιο συγκεκριμένη, σε ένα βίντεο το οποίο δημοσιεύθηκε το 1994, το οποίο γενικότερα θεωρείται προπαγανδιστικό, ο Bill Clinton, ο οποίος όταν έγινε η δολοφονία των αγοριών ήταν κυβερνήτης, νομίζω, ναι, του Αρκανσό, κατηγορείται πως ήταν εμπλεγμένος σε πάρα πολλά εγκλήματα. Ένα από αυτά τα εγκλήματα είναι και η δολοφονία των δύο αγοριών. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη απόδειξη γι' αυτό, αλλά γενικότερα, σύμφωνα με τα όσα διάβασα, υπήρχαν θεωρίες συνωμοσίας πως ο Clinton ήταν εμπλεγμένος με εμπόριο τόσο όπλων όσο και ναρκωτικών. Τώρα, εντάξει, αν ρωτάτε εμένα, τέτοιες θεωρίες υπάρχουν πάνω κάτω για κάθε πολιτικό. Δεν αποδεικνύει απαραίτητα κάτι. Ωστόσο, υπήρχαν και άλλες φήμες ότι ο Clinton είχε σχέσεις, είχε παρεδώσει βασικά, με τον Μάλακ
αυτόν που έκανε την νεκροψία. Ωστόσο, ο Μάλακ απέρριψε τις θεωρίες αυτές. Αν ρωτάτε βέβαια εμένα πιο ύποπτο θεωρώ τον Μάλακ από ότι τον Κλίντον, κρίνοντας και από το ιστορικό του και από το πώς διαχειρίστηκε την όλη υπόθεση, εγώ είμαι 100% σίγουρη ότι ο Μάλακ κάπως ήταν εχωμένος. Τέλος πάντων, γενικότερα ακούγεται πάρα πολύ πως ο Κλίντον μάλλον ήταν εμπλεγμένος στην υπόθεση αυτή και μέχρι και σήμερα πολλοί το πιστεύουν. Πρωτού κλείσουμε, θέλω να αναφέρω στα γρήγορα δύο άλλες θεωρίες. Η πρώτη έχει και πάλι να κάνει με την αστυνομία, συγκεκριμένα με τη μαρτυρία ενός ντόπιου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν, την ημέρα της δολοφονίας είχε δει δύο αστυνομικούς στο πάρκινγκ ενός καταστήματος να χτυπάνε δύο αγόρια, βάζοντάς τα ύστερα μέσα σε ένα περιπολικό. Λίγη ώρα μετά, οι δύο αστυνομικοί γύρισαν στο πάρκινγκ, αλλά τα αγόρια δεν ήταν πουθενά. Το κατά πόσο ισχύει η μαρτυρία αυτή βέβαια δεν το γνωρίζουμε. Γενικότερα δεν νομίζω να θεωρείται και πάρα πολύ έμπιστη πηγή αυτός ο ντόπιος, αλλά κάποιες πηγές αναφέρουν πως υπήρχε παραπάνω από ένας μάρτυρας για το συμβάν. Για το τέλος έχω αφήσει μια μαρτυρία που ήρθε όχι ένα, όχι δύο, αλλά 31 ολόκληρα χρόνια μετά τους φόνους, συγκεκριμένα το 2018, ο Bill Jack Haynes, ένας πρώην Παλαιστής, ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο έλεγε πως ήξερε πολύ καλά ποιος σκότωσε τα δύο παιδιά. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τη δεκαετία του 80 ήταν και ο ίδιος κάπως μπλεγμένος με το εμπόριο ναρκωτικών και είχε γνωρίσει έναν πολύ υψηλού επιπέδου, να το πω, έμπορο, ο οποίος ήταν και πολύ γνωστός πολιτικός. Τον Αύγουστο λοιπόν του 1987, ο γνωστός αυτός πολιτικός του ζήτησε να πάει σε ένα σημείο που θα γίνονταν εμπόριο, απλά για να βρίσκεται εκεί σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, επειδή ο Μπιλ ήταν και πάρα πολύ μεγαλόσωμος. Ο Μπιλ συμφώνησε, πήγε στο κανονισμένο σημείο και θυμάται δύο νεαρά αγόρια, τον Ντόν και τον Κέβιν, να πέφτουν, να το πω, κατά τύχη πάνω τους. Επειδή ακριβώς τα δύο αγόρια ήταν τη λάθος ώρα στο λάθος σημείο, κάποια άλλα άτομα που δούλευαν για τον ίδιο πολιτικό, όχι ο ίδιος ο Μπιλ, τα σκότωσαν. Στο βίντεο που ανέβασε, ο Μπιλ είπε και πως είχε δώσει τα ονόματα των δολοφόνων στη μητέρα του Κέβιν και στον ιδιωτικό της detective, αλλά δεν ήθελε να τα πει δημόσια. Το βίντεο αυτό που ανέβασε ο Μπιλ έχει πλέον διαγραφή, ωστόσο σίγουρα κάπου θα υπάρχει κάποιο αντίγραφο. Όπως και να έχει όμως, μερικοί τον πιστεύουν, λέγοντας πως δεν είχε κάποιο λόγο να πει ψέματα, αλλά από την άλλη πολλοί αμφισβητούν τη μαρτυρία, μιας και έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια. Κάτι όμως που είναι σίγουρα ενδιαφέρον, αν και είναι άσχετο με τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά δεν θα μπορούσα να μην το αναφέρω, είναι πως λίγα χρόνια μετά από αυτή τη μαρτυρία, ο Μπιλ σκότωσε τη γυναίκα του. Ξέρω τώρα θα μου πείτε, Εύα, το ένα με το άλλο είναι άσχετα, αλλά okay. Ναι, απλά το λέω και το αφήνω εδώ. Κάπου εδώ όλες οι πληροφορίες που έχουμε για την υπόθεση, καθώς και όλες οι θεωρίες, σταματάνε. Να πω βέβαια πως σύμφωνα με τους ερευνητές, όποιος ή όποιοι τέλος πάντων το έκαναν, ήξερε πολύ καλά τι έκανε, ήτανε δουλειά επαγγελματία. Αν ρωτάτε εμένα, θεωρώ πως κατά 90-95% ήταν η αστυνομία μπλεγμένη, και κατά 99% πως ήταν εμπλεγμένος ο Μάλακ, είμαι σίγουρη, όχι, πριν είχα πει 100%, όχι, μένω στο 100%, είμαι σίγουρη 100% πως ο Μάλακ ήταν εμπλεγμένος. Επίσης, είμαι σχεδόν σίγουρη πως υπήρχε ο πράσινος Μουσαμάς, ήταν που δεν θα τον ξανανέφερε το Μουσαμά. Τέλος πάντων, είμαι σίγουρη πως υπήρχε, είμαι σίγουρη πως υπήρξε γενικότερα κάτι το οποίο προσπάθησαν να καλύψουν και δεν θα μου έκανε εντύπωση αν ήταν εχωμένοι και πολιτικοί μέσα σε αυτό. Διάβασα πως την περίοδο εκείνη, στη συγκεκριμένη περιοχή που ήταν τα αγόρια, ήταν πάρα πολύ συχνό το εμπόριο ναρκωτικών. Μάλιστα, κάτι που ξέχασα να αναφέρω πριν είναι πως ακόμα και ο δικηγόρος που είχαν πάρει οι οικογένειες των αγοριών, στην τελική κάποια χρόνια μετά καταδικάστηκε για εμπόριο ναρκωτικών, οπότε καταλαβαίνετε, δεν ήταν καθόλου κάτι σπάνιο και κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνεται με τίποτα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω και τη δική σας άποψη. Αν πιστεύετε ότι ο Μάλακ δεν είχε λερωμένη τη φωλιά του, φύγετε από το κανάλι μου και μην ξανάρθετε. Δεν ξέρω γιατί είμαι τόσο σίγουρη. Συνήθως κρατάω μια πισινή στα make-up mystery κάθε φορά, ας πούμε, λέω ότι ναι, okay, αλλά ίσως κτλ. Αλλά για τον Μάλακ είμαι σίγουρη. Για τον Κλίντον τώρα η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω. Αν λάβουμε υπόψη μας και αυτά που είπε ο πρώην Παλαιστής, θα μπορούσε αυτός ο γνωστός πολιτικός που λέει να ήταν ο Κλίντον,
Επίσης, δεν θα μου κάνει εντύπωση κάποιος πολιτικός να είναι εμπλεγμένος σε δολοφονίες και σε εμπόριο ναρκωτικών, αλλά από την άλλη νιώθω πως δεν έχουμε και αρκετά στοιχεία. Όπως και να έχει, θέλω πάρα πολύ να ακούσω τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια. Ελπίζω η υπόθεση να σας φάνηκε ενδιαφέρουσα. Είναι γενικά μια λιγότερο γνωστή υπόθεση που δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι αρκετά γνωστή. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Αν είστε καινούργοι στο κανάλι μου και σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή και να πατήσετε και το καμπανάκι. Τα Makeup Mystery ανεβαίνουν Κυριακή, Παρακυριακή. Και θα έχω εδώ πάνω μια playlist με όλα τα υπόλοιπα Makeup Mystery. Αν θέλετε να μου προτείνετε κάποια υπόθεση, ειδικά αν είναι λιγότερο γνωστή, θα χαρώ πάρα πολύ είτε να μου την αφήσετε κάτω στο σχόλιο, είτε να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Instagram. Αυτά πάντα στον όλο από μένα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο Makeup Mystery. Και μέχρι τότε να προσέχετε και να περνάτε όλοι κιόλας καλά.